Καλώς ήρθατε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Πρόκειται να παρακολουθήσετε ένα ολιγόλεπτο πρόγραμμα για τους σεισμούς στον Εγκέλαδο. Στη σεισμική τράπεζα του Μουσείου έχετε την ευκαιρία να νιώσετε πραγματικούς σεισμούς, να εξοικειωθείτε με το φαινόμενο και να γνωρίσετε τους τρόπους προστασίας από αυτούς. Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο που σε ορισμένες περιοχές όπως στη χώρα μας μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο. Στο χάρτη φαίνονται οι σεισμοί που έχουν γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία 15 χρόνια. Μέχρι σήμερα είναι αδύνατο να προβλέψουμε τους σεισμούς και να τους αποφύγουμε. Γι' αυτό ο μόνος τρόπος προστασίας είναι η γνώση και η σωστή προετοιμασία. Τι πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε για τους σεισμούς? Ο σεισμός είναι το τράνταγμα του εδάφους που προκαλείται όταν ένα ρήγμα ενεργοποιηθεί. Γίνεται αισθητό σε πολύ μεγάλες περιοχές της γης μέσω των σεισμικών κυμάτων. Οι επιπτώσεις ενός σεισμού εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι το βάθος που ξεκινάει η δόνηση, η απόσταση από την εστία της και τα πετρώματα που βρίσκονται στην κάθε περιοχή. Ξέρετε ότι οι υψηλοί όροφοι ταλαντώνονται περισσότερο σε ένα σεισμό? Σε λίγο θα ξεκινήσει ένας μικρός σεισμός και θα νιώσετε τη διαφορά ανάμεσα στο ισόγειο και στον τρίτο όροφο του ίδιου κτηρίου. Η απότομη μετακίνηση του θαλάσσιου πυθμένα μετά από μεγάλους υποθαλάσσιους σεισμούς ή εκρήξεις ηφαιστείων δημιουργεί τα κύματα τσουνάμι. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές σε παραθαλάσσιες περιοχές. Στον παρακάτω χάρτη μπορείτε να δείτε τους σεισμούς που έχουν προκαλέσει τσουνάμι στη Μεσόγειο. Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν ένα σεισμό? Η εμπειρία δείχνει ότι όσο καλύτερα προετοιμασμένοι είμαστε και όσο πιο ψύχρεμα αντιμετωπίσουμε ένα πιθανό σεισμό, τόσο λιγότερες θα είναι και οι επιπτώσεις του. Τι κάνουμε λοιπόν? Πριν από το σεισμό, ασφαλίζουμε όλα τα επικίνδυνα έπιπλα και αντικείμενα στο χώρο μας. Μαθαίνουμε τους τρόπους διαφυγής από το χώρο μας, αλλά και τους χώρους συγκέντρωσης μετά το σεισμό, δηλαδή γνωρίζουμε τα σχέδια εκένωσης της περιοχής μας. Φροντίζουμε να έχουμε συγκεντρωμένα όλα τα αναγκαία υλικά που μπορεί να χρειαστούμε κατά τη διάρκεια του σεισμού, όπως ραδιόφωνο, σφυρίχτρα, υλικά πρώτης ανάγκης. Τέλος, γνωρίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φαινόμενο του σεισμού. Κατά τη διάρκεια του σεισμού πρέπει να αντιδρούμε όσο το δυνατόν πιο ψύχρεμα. Δεν βγαίνουμε έξω από το χώρο που βρισκόμαστε. Απομακρυνόμαστε από μπαλκόνια και τζαμαρίες. Δεν χρησιμοποιούμε σκάλες ή ασανσέρ. Προσπαθούμε να προστατευτούμε κάτω από γερά αντικείμενα όπως γραφεία, θρανία, τραπέζια και άλλα. Το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να μπω κάτω από το τραπέζι. Το έχω δει και στα πλάδια του ΟΑΣ. Αχ, τι γρουσουζιά με δέρνει σήμερα. Τώρα πρέπει να κυνηγώ και το τραπέζι. Όταν μπαίνουμε κάτω από το τραπέζι, πρέπει να κρατάμε το ένα πόδι του γερά, γιατί εξαιτίας του σεισμού μπορεί να μετακινηθεί και να μας αφήσει ακάλυπτες. Μόλις σταματήσει ο σεισμός, κατευθυνόμαστε στους χώρους συγκέντρωσης. Μετά το σεισμό, η κίνδυνη είναι ακόμα μεγάλη, λόγω των πιθανών μετασεισμών και των ζημιών που μπορεί να έχουν υποστεί τα κτίρια. Έτσι, μετά από έναν ισχυρό σεισμό, παραμένουμε στους χώρους συγκέντρωσης και ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρχών, δεν μπαίνουμε σε κτίρια με ζημιές χωρίς την έγκριση των ειδικών, απομακρυνόμαστε από τις ακτές λόγω πιθανού τσουνάμι, μένουμε μακριά από κομμένα καλώδια, τζαμαρίες, μπαλκόνια και ετοιμόρροπες κατασκευές. Σε λίγο πρόκειται να νιώσετε δύο από τους πιο ισχυρούς σεισμούς των τελευταίων χρόνων, του Τσίτσι με μικρό εστιακό βάθος και διάρκεια και του Σεντάι που ήταν ενδιαμέσου βάθους και μεγάλης διάρκειας. Καταστροφικός σεισμός. Φιλαράκο, μη σε πιάνει πανικός. Σεισμός, σεισμός, τρέμει όλη η γη. Άκου τα ημί να τη βγάλεις καθαρή. Σεισμός, σεισμός, γίνεται χαμός. Έλα
φιλαράκο, μη σε πιάνει πανικός. Σεισμός, σεισμός, τρέμει όλη γη. Άκου τα ημί, να τη βγάλεις κατά. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε. Μπορείτε τώρα να αποχωρήσετε με ασφάλεια.